Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με Ισραηλινές αρχές, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, μεταφορά και εισαγωγή, καθώς και απόκρυψη στην ελληνική επικράτεια ναρκωτικών ουσιών και στην περαιτέρω μεταφόρτωσή τους σε πλωτά σκάφη με προορισμό το Ισραήλ. Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 13 Αυγούστου σε περιοχή του Βόλου, με τη συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου υπό τον συντονισμό του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, συνελήφθησαν συνολικά 8 μέλη της οργάνωσης. Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη είχαν συστήσει πολυμελή εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση και διακριτούς ρόλους και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την αποκόμιση μεγάλου ύψους χρηματικών ποσών. Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης προμηθευόνταν ναρκωτικές ουσίες από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τις οποίες απέκρυπταν σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με σκοπό να τις μεταφέρουν και να τις εισάγουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια, οι ναρκωτικές ουσίες μεταφορτώνονταν σε πλωτό σκάφος εντός μπιτονιών με τελικό προορισμό το Ισραήλ. Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος των μελών της οργάνωσης ως εξής. 44χρονος αρχηγικό μέλος είχε αναλάβει τον συντονισμό, σχεδιασμό της παράνομης δράσης, τη στρατολόγηση μελών, την ανέβρεση ναρκωτικών και τη μεταφορά και παράδοσή τους στο Ισραήλ. Τρία μέλη, 34, 35 και 39 ετών αντίστοιχα, ήταν επιφορτισμένοι με την παραλαβή των ναρκωτικών στην Ελλάδα και το συντονισμό της μεταφοράς τους στο Ισραήλ, την ενοικίαση πλωτού σκάφους και την απόκρυψη των ουσιών σε αυτό. Τέσσερα μέλη είχαν αναλάβει την παραλαβή των ναρκωτικών στο εξωτερικό και την εισαγωγή τους στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας, ενώ άγνωστα μέλη, πλήρωμα ιστιοπλοϊκού σκάφους, ήταν επιφορτισμένα με την παραλαβή των ναρκωτικών στην Ελλάδα και τη διαθαλάσσης μεταφορά αυτών στο Ισραήλ. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 53 κιλά και 240 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας MDMA, 50 κιλά και 250 γραμμάρια κεταμίνης, 7 γραμμάρια κάναβης, 2.450 ευρώ, 3.460 σεκέλ Ισραήλ, ένα όχημα, 2 τροχόσπιτα, 13 κινητά και 14 μπιτόνια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπόλοιπων μελών συνεχίζονται.